Χωρίς αντίκτυπο, ο Χρυσό Βαζέχα είπε νωρίτερα στους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Τώρα βλέπουμε καταβάλλεται μια τελευταία προσπάθεια για να μπορέσει ο Πολωνός να μείνει στο παιχνίδι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Παπαδογιάννη. Ναι, για να δούμε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Σαραβάκος έκλεψε την μπάλα του αμυντικού της ΑΕΚ, αλλά είναι αβοήθητος προς το παρόν. Τώρα ήρθαν οι συμπαίκτες του. Ο Γεωργιάδης. Σαραβάκος δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μπροστά. Ο Βαζέχα έτρεξε και αυτός άρον-άρον για να βοηθήσει. Η ΑΕΚ τώρα στο break με τον Χάρη Κοπιτσή. Ο Κοπιτσής πλησιάζει την περιοχή. Εξαπολύει το αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσής στο 75. Είναι πραγματικά απίστευτο ο Χάρης Κοπιτσής που είχε να παίξει σε αγώνα πρωταθλήματος. 1-0, 7 λεπτά πριν το τέλος, στο 70ο αυτό ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού από καταβολής ΑΕθνικής. Η ΑΕΚ έχει 17 νίκες, 24 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, 28 νίκες έχει ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τώρα τον Σαβεύσκη που κερδίζει ένα... Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα. Η βολίδα του Αλεξάνδρου 2-0. Ένα ακόμα εκπληκτικό γκολ. Ο Βάντσικ θα πρέπει να νιώθει ότι κεραυνοβολείται από παντού σε αυτό το τελευταίο 15 λεπτό. Ο Αλέξης Αλεξάνδρου.